Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε καταρχάς που είσαστε όλοι εδώ για την παρουσία σας. Νομίζουμε δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί είμαστε υπερήφανοι για τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, ως ένα καταξιωμένο θεσμό που αποτελεί δίχως αμφιβολία το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός για την νεολαία στην Ελλάδα. Η μαζικότητα των κατατόπους πανελλαδικών εκδηλώσεων αλλά και των κεντρικών εδώ στη Δυτική Αθήνα το επιβεβαιώνουν αυτό για ακόμα μία χρονιά. Μας απασχόλησε ιδιαίτερα η θεματολογία των συζητήσεων και το περιεχόμενο που θέλαμε να αναδείξουμε σε όλες τις σκηνές και εδώ στη μαθητική σκηνή σήμερα. Επιλέξαμε το σημερινό θέμα με τη μορφή αυτού του πάνελ ομιλητών, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ προκαταβολικά για τη συμμετοχή τους στη σημερινή εκδήλωση, όχι αβίαστα και όχι τυχαία. Διαχρονικά ως νεολαία του κόμματος, νομίζουμε είναι γνωστό, είχαμε και έχουμε ξεχωριστή συμβολή στα ζητήματα της τέχνης και του πολιτισμού. Αυτό το αναγνωρίζουν ως και οι αντίπαλοι μας. Νομίζουμε μια βόλτα απόψε στον πάρκο μπορεί να πείσει και τον πιο δύσπιστο. Οι αναγνώστες του Οδηγητή θα γνωρίζουν ότι έχουμε ήδη τοποθετηθεί για κάποια επιμέρους ζητήματα στο θέμα που συζητάμε. Επίσης, οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι στις διάφορες εκδηλώσεις της ΚΝΕ, πολύ πριν καθιερωθεί ως μουσικό είδος στο βαθμό που είναι πλέον, το hip hop δεν έλειπε. Βεβαίως αυτά τα λέμε εισαγωγικά, όχι για να διεκδικήσουμε κάποιον τίτλο. Σήμερα, όπως συμβαίνει συνολικά στην ελληνική νεολαία, πολλοί από τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ αγαπάμε αυτή τη μουσική, είμαστε ακροατές της ξένης και της ελληνόφωνης σκηνής, κάποιοι είναι και δημιουργοί. Μας ενδιαφέρει αυτή η μουσική, δίνουμε βάση στους στίχους και τα κείμενα που δημοσιεύονται. Θέλουμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στην εξέλιξή της, στο πάτερμά της με πιο παραδοσιακούς, αλλά και με νεότερους ήχους. Βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο την επιρροή που ασκούν άλλα μουσικά είδη που εξελίσσονται παράλληλα με το hip hop. Βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο την επιρροή που ασκούν οι σκηνές και οι δημιουργοί άλλων χωρών, φυσικά και των Ηνωμένων Πολιτειών, ως χωνευτήρι πολυεθνικών μουσικών παραδόσεων που είναι και κάτω ακριβώς λέμε εμείς από την επίδραση της εξέλιξης των παραγωγικών δυνάμεων και των αντιφάσεων του συστήματος έφεραν στη ζωή και το είδος για το οποίο συζητάμε. Είναι γνωστό επίσης ότι με βάση τις μετρήσεις της ακροαματικότητας και του κέρδους των εταιριών παραγωγής σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση η hip hop μουσική είναι πλέον πρώτη. Βεβαίως έχουμε υπόψη ότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την εξέλιξη του είδους, την επίδραση του διαδικτύου, της καπιταλιστικής κρίσης, των μάνατζερ και των εταιριών και πολλά άλλα. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν παριστάνουμε τους ειδικούς, οργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση και θα δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που είναι ούτως ή άλλως ανοιχτή και απασχολεί πολλούς νέους. Συνεπώς, συζητάμε για τη δυνατότητα που έχει αυτό το μουσικό είδος να μιλήσει για τις θεατές και τις αθέατες όψεις της κοινωνικής ζωής και φυσικά από τη σκοπιά της ΚΝΕ, δεν το κρύβουμε, μας ενδιαφέρει η αμφίδρομη επίδρασή του στην νεολαία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, το κατά πόσο συνδέεται με τους αγώνες που δίνονται, εμπνέεται από αυτούς και εμπνέει, το κατά πόσο μεταδίδει γνώση και εμπειρία στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το κατά πόσο εμείς ως ΚΝΕ συμβάλλουμε ώστε ένα τμήμα των δημιουργών και των δημιουργημάτων τους να ξεφεύγει από τις αρχές και τις αξίες του συστήματος της εκμετάλλευσης που αντικειμενικά αντανακλάει πλειοψηφία της καλλιτεχνικής παραγωγής σήμερα. Βεβαίως αυτό ισχύει για όλα τα επιμέρους καλλιτεχνικά είδη, όχι μόνο στη μουσική και φυσικά όχι μόνο στο hip hop. Για παράδειγμα, να καυτηριάσει τη σαπίλα και την υποκουλτούρα, να εκφράσει το μίσος απέναντι στην αδικία, την αγάπη για τους ανθρώπους του μόχθου, την αλληλεγγύη, την πίστη ότι όλα μπορεί να αλλάξουν, ότι ο άνθρωπος μπορεί να οικοδομήσει μια καλύτερη κοινωνία. Το hip hop, όπως εύστοχα έγραψε ο Οδηγητής, είναι και αυτό, ως μέρος του όλου της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ένας καθρέφτης της κοινωνίας που το γεννά. Και βεβαίως έχει και τις δικές του νόρμες, τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του θα λέγαμε καταγωγή και παράδοση που το ακολουθεί και σε αυτά τα πλαίσια εξελίσσεται. Είναι κατανοητό από όλους μας ότι η απόψινή συζήτηση έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Λέμε όμως και από αυτό το βήμα ότι με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και πρωτίστως συλλογικά θα δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση αυτή με αντίστοιχες εκδηλώσεις και συναυλίες στο επόμενο διάστημα. Θα δώσουμε το λόγο για το συντονισμό της συζήτησης και για τις ερωτήσεις στο σύντροφο Ψηράκη Μάνθο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εκτιμήσαμε ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναφορές και συστάσεις πάνελ. Αν μας επιτρέπετε μια ιδιαίτερη έτσι, σημασία στην παρουσία του Μιχαλιάτη, που είναι από τους συλλογάτες της σκηνής, ως μέρος του Παραμυστήρια. Ένα συγκροτήματος που μέσω του οποίου πολλοί από εμάς ακούσαμε αυτή τη μουσική για πρώτη φορά, με μια σταθερή πορεία στον χώρο και μετά τη λήξη του σχήματος και μια τελευταία καυστική παρέμβαση που συζητήθηκε. Ευχαριστούμε επίσης τα αριστερά μου τον ζωγράφο, εδώ από την Δυτική Αθήνα.
Γνωστός στους νεότερους που από όσο μπορούμε να ξέρουμε ετοιμάζει κάποια στιγμή μια νέα δουλειά. Μακάρι να τη δούμε και στο επόμενο φεστιβάλ. Επίσης ευχαριστούμε το Retro από τους Rebellion Connection. Καθώς και τον Frank που επίσης ετοίμασε πρόσφατα μια δουλειά. Με σταθερή συμμετοχή σε πολλές μας εκδηλώσεις που θα τους ακούσουμε και στο live στις 11.30 απόψε. Εδώ στη μαθητική σκηνή. Λοιπόν, ας περάσουμε στις ερωτήσεις. Τα εμιστούπρια και εσύ ως μέλος τους, είσαστε μέσα από τους πρώτους που κάναν το hip hop στην Ελλάδα. Μία σύνδεση ερώτηση ήταν πώς ήταν στην αρχή η αποδοχή του από το κοινό. Που δεν το γνώριζε, τι δυσκολίες ή ευκολίες αντιμετωπίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φεστιβάλ της ΚΝΕ που με κάλεσε. Και ευχαριστώ πολύ που γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση, έτσι, προσωπικά ευχαριστώ, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, το 1996 όταν κάναμε την εμφάνισή μας και τα πρώτα μας βήματα, τα πράγματα ήταν κάπως μυστήρια, γιατί ακούστε να δείτε, δεν υπήρχε αυτό το είδος καθόλου. Οπότε λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολο για τον κόσμο, για τη μάζα, για το κοινό, το ευρύ κοινό της Ελλάδας, να το δεχτεί. Εντάξει, νομίζω ότι γοητεύτηκε πάρα πολύ από την πολυχρωμία και θόρυβο που κάναν τα ημισκούμπρια. Νομίζω τους απέσπασε την προσοχή. Και αυτό ήταν κιόλας και η μεγάλη επιτυχία, μάλλον ήταν η αφορμή για τη μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα, ναι, ήταν ένα κοινό το οποίο πραγματικά δεν ήξερε το είδος, δεν το γνώριζε. Ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος ερχόταν στην Ελλάδα με αυτόν τον ήχο, ο οποίος ήταν και περιοριστικός. Ήταν περιοριστικός, ας πούμε, για πάρα πολλές ηλικίες. Πολλοί, ας πούμε, θυμάμαι γονείς, ας πούμε, ερχόντουσαν με τα παιδιά τους συναυλίες και λέγανε, ενώ καταλαβαίνουμε τι λέτε, δεν μπορούμε να ακούσουμε το είδος, δεν μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική αυτή, είμαστε πολύ μεγάλοι για αυτό το είδος. Και ήταν άτομα στην ηλικία μου τώρα, δηλαδή, να φανταστείς, και δεν μπορούσαν να ακούσουν το είδος, γιατί δεν υπήρχε αυτό το είδος. Δεν ήταν συνηθισμένοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον ήχο. Οπότε γενικά ήταν ένα θέμα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, και επειδή με το καλημέρα γυρίσαμε και με live και συναυλίες όλη την Ελλάδα, ξαφνικά είχαμε να το μοιράσουμε αυτό το είδος και σε ανθρώπους που δεν είχαν να κάνουν ούτε με την urban κουλτούρα, έτσι. Εκεί ήταν, είχε πολύ πλάκα αυτό, να το πω τώρα έτσι μετά από τόσα χρόνια, είχε πολύ πλάκα. Πήγαιναμε σε ένα live, ας πούμε, για παράδειγμα, το θυμάμαι, να σας πω μια ιστορία, δεν θα σας κουράσω. Και ήταν ο ηχολήπτης μας εκεί πέρα, εμείς ξεκουραζόμασταν στο ξενοδοχείο. Παίζαμε σε ένα μαγαζί, παιδιά, δεν θυμάμαι πού ακριβώς ήταν. Κάπου στην Ελλάδα. Ορεινό μέρος. Και πάει ο καταστηματάρχης και του λέει το ηχολήπτη μας που έκανε το sound check. Το βράδυ, πόσα κασόνια σαμπάνιες να έχω. Του λέει ο ηχολήπτης μας, πόσα έχεις. Του λέει ένα, καλά είσαι. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, κάπως έτσι το κλίμα που επικρατούσε ιδιαίτερως εκτός Αθηνών, με το hip hop, με τα ημισκούμπρια που πήγανε, ας πούμε, να μεταδώσουν αυτό το είδος, να το μάθει ο κόσμος. Νομίζω τα είπα στην πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, ότι εφόσον ήταν κάτι καινούριο, πρωτότυπο, είναι διαχρονικό, σε ένα ποιες μπορεί να ήταν και όσο συγκρότημα κιόλας, οι επιρροές σας, οι δικές προσωπικές επιρροές. Φαντάζομαι εννοείς τις μουσικές μας επιρροές και βγήκε αυτό το πράγμα. Κι όμως, δεν ήταν μόνο μουσικές. Πιστεύω ότι ένα συγκρότημα ή κάθε καλλιτέχνης πρέπει να έχει γενικά λίγο μια αλφαπαιδεία. Έτσι, η παιδεία αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική που ακούς, έχει να κάνει με πολλά πράγματα, με το τι διαβάζεις, με το τι ταινίες βλέπεις, με ποια είναι η επαφή σου με τις τέχνες, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τα ημισκούμπρια επηρεαστήκανε μόνο από την αμερικάνικη hip-hop, έτσι, ή συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, συγκροτήματα που, με συγχωρείτε, θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν, ας πούμε, οι Beastie Boys, οι Run-DMC, οι Tribe Called Quest, και ούτε καθεξής.
υπάρχουν επιρροές και από άλλα πράγματα. Υπάρχουν επιρροές και από άλλα είδη μουσικής. Έτσι. Υπάρχουν από καλλιτέχνες που, πώς να το πω, δεν είναι απαραίτητα hip hop. Έτσι. Δηλαδή, είχαμε πολλές επιρροές. Για παράδειγμα, από το Harry Klein. Ο Harry Klein ήταν μια επιρροή. Ο Πανούσης επίσης ήταν μια επιρροή. Τα κόμιξ είναι μια επιρροή. Οι ταινίες, όπως σου είπα. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια προσωπικότητα, ένα χαρακτήρα. Και αυτό το πράγμα το βάζεις μέσα στα κομμάτια σου και μέσα στη μουσική σου. Δεν είναι μόνο η μουσική που παίρνεις. Είναι όλη η κουλτούρα γύρω σου, όλη η γνώση σου και, πώς να το πω, όλα αυτά τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου, τα βάζεις στο χαρτί, τα χρησιμοποιείς, τα λες, τα εκφράζεις και τα χρησιμοποιείς. Έτσι τα χρησιμοποιείς, το να κάνεις, ας πούμε, μια αναφορά και να πεις τα πράγματα έτσι όπως θα ήθελες να τα πεις, χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις επιρροές. Αυτό έχω να πω. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι πολλά πράγματα. Είναι γενικά η παιδεία, η καλλιέργεια και η γνώση. Okay, να ευχαριστήσουμε τον Μιχλιδάτη. Να περάσουμε τώρα στο ζωγράφο για την πρώτη ερώτηση. Είναι μια αντίστοιχη. Τι σε έκανε εσένα προσωπικά να βγάλεις αυτό προς τα έξω με τη δημιουργία σου? Ποια θα λέγεις δηλαδή ότι είναι οι δικές σου επιρροές, αυτό που σε έκανε να γράψεις? Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο με όθησε στο να βγάλω τη μουσική μου προς τα έξω. Ξέρω όμως τι είναι αυτό το οποίο με όθησε στο να δημιουργήσω. Και είναι αυτή η ανάγκη που έχει ο κάθε άνθρωπος στο να εκφραστεί, στο να επικοινωνήσει τις ιδέες του, αυτά τα οποία αγαπάει, αυτά τα οποία ονειρεύεται, αυτά τα οποία οραματίζεται. Όσον αφορά για τις επιρροές, είναι όλα αυτά που είπε ο Μηθριδάτης. Για μένα όμως ίσως η μεγαλύτερη να ήταν ο χώρος εργασίας μου. Τα μαγαζιά στα οποία δούλευα σαν σερβιτόρος, που τα περισσότερα ήταν σε λαϊκές συνοικίες ή στον τόπο από τον οποίο κατάγομαι. Ερχόμουν κάθε μέρα σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικούς, άκουγα ιστορίες οποίες μου ανέπτυξαν τη φαντασία, από ψαράδες, από οικοδόμους, από καθηγητές, από μουσικούς, από αγρότες. Συν το τοπίο στο οποίο μεγάλωσα, αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου έμπνευση. Ευχαριστούμε τον ζωγράφο. Ρέτρο, θα περάσουμε σε σένα. Πώς θα εσύ βλέπεις τις σύγχρονες θεματικές που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στο hip hop και στον χώρο και αυτό που ονομάζεται mainstream hip hop, ας πούμε? Καλησπέρα και από μένα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως υπόθηκε, ας πούμε, και στην εισήγηση, το hip hop φαίνεται ότι και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, πιο προφανώς, αποτελεί την πρώτη μουσική σε απήχηση. Επομένως, επιδρά στα μυαλά των ανθρώπων που ακούν αυτή τη μουσική, επηρεάζει και ενδεχομένως να διαμορφώνει. Ωστόσο, επειδή ακριβώς είναι κυρίαρχο, να το πούμε έτσι, μουσικό είδος, είναι λογικό αυτό που αναφέρθηκε προηγούμενα να αποτελεί και καθρέφτη της κοινωνίας και πρακτικά να αναπαράγει και να αναδεικνύει αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Με άλλα λόγια, για να καταλήξω και να απαντήσω στο ερώτημα, αυτή τη στιγμή οι σύγχρονες θεματικές που επικρατούν τουλάχιστον είναι θεματικές που αναδεικνύουν την ατομική ανέλυξη του ανθρώπου και μέσα από ένα πρίσμα εντελώς, να το πω, σε διάτροπο, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσεις, πατώντας ίσως και επιπτωμάτων, αδιαφορώντας για το περιβάλλον σου, για τους γύρω σου, για τους συναδέλφους σου, συμμαθητές σου, συμφοιτητές σου, αναλόγως το περιβάλλον που υπάρχει ο καθένας. Και ταυτόχρονα στη συνέχεια πώς επιδεικνύεις μάλλον τα κατορθώματά σου από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι δυστυχώς. Αυτές είναι δυστυχώς οι κυρίαρχες θεματικές. Με άλλα λόγια, μιας και, πώς να το πω, εδώ πέρα που βρισκόμαστε θα καταλαβαίνομαστε και καλύτερα, με λίγα λόγια να παράγουμε την βασική ιδεολογία του καπιταλιστικού συστήματος. Ατομικό τρόπο, ατομική διέξοδος στα προβλήματα. Αυτό ακριβώς.
Αυτή όμως είναι μια κυρίαρχη, εν πάση περιπτώσει, αυτή που επικρατεί. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και άλλο χυπικό. Υπάρχει, και δεν λέω αυτό που κάνουμε εμείς σαν Rebellion με τη συγκεκριμένη πολιτική μας τοποθέτηση που βάζουμε και τη διέξοδο. Υπάρχει χυπικό το οποίο πραγματικά αντανακλά την ζωή μας, την καθημερινότητα των νέων, των ανθρώπων, τους προβληματισμούς, τα συναισθήματα, και υπάρχει αυτή η πραγματική σύνδεση. Δεν θα πω τη λέξη αληθινό, που ίσως είναι ταλαιπωρημένη λέξη, αληθινό χυπικό, αλλά αυτό έχει να κάνει με την αντανάκλωση της πραγματικότητας που βιώνουμε και όχι της πραγματικότητας που ενδεχομένως να την ακούμε, να την βλέπουμε σε μια άλλη σκηνή και απλά να την αναπαράγουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, Δημήτρο. Να περάσω και στο τελευταίο καλεσμένο τον Φραν. Με βάση και αυτά που είπε ο Ρέτρο, από τη δικιά σου πλευρά, τι δύσκολη πρέπει να αντιμετωπίζει ένας νέος στο να ξεκινήσει αυτόν τον χώρο, στο να δημιουργεί? Καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά. Για να ξεκινήσεις να κάνεις hip hop, να ξεκινήσεις, δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Χρειάζεται να σου αρέσει η μουσική, χρειάζεται να έχεις ιδέες έξυπνες, χρειάζεται να έχεις αίσθηση του ρυθμού, είτε ως rapper είτε ως μουσικός παραγωγός. Αυτά είναι τα βασικά για να ξεκινήσεις. Αυτό από μόνο του βέβαια είναι λίγο tricky, γιατί μετά για να το κάνεις καλά δεν αρκούν αυτά. Για να το κάνεις καλά πρέπει να εμβαθύνεις, να αφιερώσεις χρόνο, να επενδύσεις σοβαρό χρόνο, όχι να προσπαθείς 2-3 φορές να δεις που σε πάει. Να δεις, να βρεις τη φωνή σου, να βρεις το στυλ που σου πηγαίνει, να δεις τι σου ταιριάζει. Και το τρίτο και δυσκολότερο στάδιο είναι το να καταφέρεις το έργο σου να έχει απήχηση, να το ακούει ο κόσμος, να γίνεται τέλος πάντων υπαρκτό, ρε παιδί μου. Γιατί θεωρώ ότι για να υπάρχει κάτι πρέπει να έχει το κοινό του. Αλλιώς, άμα τα ακούω εγώ και οι φίλοι μου, εντάξει, θα μου λένε ότι είμαι πολύ καλός ράπερ και εντάξει. Εκεί είναι όμως το δύσκολο. Στο πώς ένας νέος σήμερα θέλει να βγάλει τη δουλειά του προς τα έξω και δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και στο mainstream και στο λεγόμενο underground, γιατί λεγόμενο είναι, υπάρχουν όροι κανονικά της αγοράς. Υπάρχουν μανατζαρέ, υπάρχουν μαγαζάτορες, υπάρχουν διοργανωτές, υπάρχουν εταιρείες που μπορεί και να μην φαίνονται. Ένας νέος λοιπόν, ουσιαστικά σε ένα σημείο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Είτε θα αποφασίσει ότι ο ίδιος ως περσόνα, ως εικόνα, ως άνθρωπος, ως αισθητική και το έργο του είναι εμπορεύματα, άρα θα πηγαίνουν εκεί που πηγαίνει το ρεύμα για να έχει πάντα απήχηση, για να έχει πάντα κίνηση, για να πουλάει πάντα, είτε θα περιμένει υπομονετικά μέχρι να τύχει αυτό που κάνει να πιάσει, να έχει κοινό, ή και με απλή πίστη στο έργο του, ας πούμε, που μπορεί και ποτέ να μην πιάσει. Αυτό. Ευχαριστούμε τον Φραν. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι όλοι ξανακρατάνε μικρόφωνο εκτός από εμένα. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο Μηθριδάτη. Εντάξει, όλοι έχουμε ακούσει η Μισκούμπρια, τους στίχους σας. Πώς παίρνετε την αφορμή για αυτούς τους στίχους? Γιατί πολλοί νομίζουν, ας πούμε, ότι ο Ταϊμής είναι μόνο για το χαβαλέ. Και υποτιμάνε με έναν τρόπο, ας πούμε, το χιούμορ που είναι ένα εργαλείο για να περάσει μια σκέψη, μια να φυτέψει ένα σπόρο για συζήτηση. Κοίταξε, τα Μισκούμπρια τώρα είναι πολύ απλή απάντηση. Η έμπνευσή τους είναι αυτός ο τόπος. Άμα ζεις σε αυτή τη χώρα, νομίζω δεν μπορείς να στερέψεις ποτέ από έμπνευση. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχεις καινούργια πράγματα να θέλεις να σχολιάσεις. Τώρα όσον αφορά το χαβαλέ, τώρα τι να σου πω τώρα, για αυτούς που θεωρούν τα Μισκούμπρια είναι χαβαλές και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα σε αυτή τη χώρα. Οπότε είναι αναμενόμενο, ας πούμε. Αυτό τα Μισκούμπρια δεν χρειάστηκαν ποτέ να είναι σοβαροφανείς. Έτσι, δεν χρειαστήκαμε ποτέ να πάρουμε παράσημο για τη σοβαρότητά μας, γιατί είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Έτσι. Και ήμασταν ανέκαθεν σοβαροί άνθρωποι. Όποιος τώρα δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, θέλει όλοι και καλά να δείξει ότι είναι σοβαρός. Και να μην είναι χαβαλές. Και τελικά καταλήγει στο να είναι ο πιο χαβαλές ολονών. Ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι τα κομμάτια μας τα έχουν πει όλα. Φαίνεται ότι
και από τους τίτλους και μόνο μπορείς να δεις, ας πούμε, ότι θα μιλήσουν για κοινωνικά ζητήματα, για πράγματα που ο καθημερινός άνθρωπος συναντάει μπροστά του, συναντάει στο να πάει μέχρι το περίπτερο, μέχρι το ψιλικατζίδικο, στη δουλειά του, στη διασκέδασή του, έτσι, στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτά τα πράγματα, το πώς τα αντιμετωπίζουμε, καθώς τα βλέπουμε, τα φωτογραφίζουμε καθημερινά, και εμείς τα Δημισκούπρια αυτό κάναμε, φωτογραφίζαμε ουσιαστικά. Παίρνετε ένα κομμάτι μας από το 96-97 και ξέρετε πώς ήταν τότε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πώς τα αντιμετωπίζει, πώς θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Αυτό λοιπόν είναι η έμπνευση, η όλη έμπνευση σε αυτή τη χώρα. Αυτό έχω να πω, νομίζω ότι δεν σταματάει ποτέ να μας εμπνέει αυτή η χώρα με όλα τα κακώς κείμενα και με όλα τα στραβά της που θα συνεχίσει να τάχει. Και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ σαν καλλιτέχνες, να τα βλέπουμε, να τα σχολιάζουμε και να τα φωτογραφίζουμε με όποιο τρόπο. Αρκεί να είναι η πραγματική μας άποψη, η πραγματική μας θέση και βεβαίως θα κριθούμε γι' αυτό. Εντάξει, από τότε έως σήμερα έχει απλωθεί το hip-hop, υπάρχουν πολλά σχήματα, δημιουργούνται συνέχεια καινούργια, άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι υπάρχει μια μεγάλη απήχηση στην νεολαία του hip-hop, σε αντίθεση με άλλα είδη. Εσύ πώς το εξηγείς αυτό? Ναι, εδώ είμαι λίγο περίεργος σε αυτό. Θα ήθελα να μάθω, γιατί το άκουσα πριν και από το φιλαράκο μου εδώ, το τσιμπιτόμ. Για mainstream, έχει μεγάλη απήχηση. Θα ήθελα να ξέρω, παιδιά, από πού σας ήρθε αυτή η φανταστική ιδέα ότι το hip hop έχει μεγάλη απήχηση. Νούμερο ένα. Επειδή ασχολούμαι με αυτό το είδος και το έχω κάνει σε πολύ δύσκολες εποχές αυτή η χώρα, μεγάλη απήχηση όχι. Μεγάλη απήχηση έχει το σκυλάδικο. Μεγάλη απήχηση έχει το λαϊκό. Μεγάλη απήχηση έχει το έντεχνο. Μεγάλη απήχηση το hip hop από πού και ως πού έχει. Σε κάποιες ηλικίες, θα πούμε, ας πούμε στους teenagers, ας πούμε, ή λίγο και πιο μικρά, ναι. Okay, ζω αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι εκεί έξω που αντί να θέλουν να είναι επαναστάτες, όπως έτσι το έχουμε στο DNA μας εμείς οι άνθρωποι, έτσι όταν είμαστε teenagers έχουμε την επανάσταση μέσα μας. Έτσι κάποτε δηλαδή η ΚΝΕ ήταν νούμερο ένα. Στους φοιτητές, έτσι, ναι, μπράβο, τώρα, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα πια τα νέα παιδιά θέλουν να είναι γιάπηδες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το hip hop είναι μια έκφραση που πραγματικά, ας πούμε, θα την αρπάξουν και θα πούνε ναι, αυτό είμαστε. Δεν βλέπω πια νέα παιδιά να θέλουν να πούνε ότι ναι, γεια σας, θα αλλάξω τον κόσμο. Δεν το βλέπω λοιπόν εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω μια μάζα, έναν όχλο που απλά πηγαίνει από εδώ και από εκεί, που τον νοιάζει να πει να πει την πυρίτσα που του, να πει να πει την αφού, θέλει να κάνει αυτά, να περάσουμε κανένα δικαί μου, αυτά. Εγώ βλέπω αυτά, δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω μια συγκέντρωση, δεν βλέπω ένα focus αυτό το πράγμα, δεν βλέπω μια νέα γενιά που να πει λοιπόν εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και πάνω απ' όλα, ακούστε το καλύτερο, παιδιά, θα ακούσουμε κάτι που πραγματικά ισχύει από ανθρώπους που το ζούνε, που το πιστεύουν αυτό το πράγμα και είναι μια πρόταση. Είναι μια πρόταση που μας βοηθάει και θα πάρουμε κάτι από αυτό και θα το κάνουμε δικό μας. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι έχουμε μια διαφορετική οπτική σε κάποια πράγματα, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και καλό είναι να έχουμε ανθρώπους που λένε ότι μαζεύουν hip-hop κόσμο και teenagers να είναι αληθινοί, έτσι, όπως το είπαμε και πριν, το θέμα του αληθινού, να είναι ευθύς άνθρωποι και πολύ απλά να είναι ξεκάθαροι με τον εαυτό τους, ας πούμε, και να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη το βράδυ, ας πούμε, και να λένε είπα σήμερα το τι πραγματικά ζω σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν να με δούνε. Και όχι να ανάβουν φωτοβολίδες. Ναι. Whatever. Thank you. Θεωρείς ότι η καταγραφή της πραγματικότητας και το να είσαι αληθινός που σημειώνεις δύο φορές είναι και αυτό που προσδίδει τη διαχρονικότητα στο έργο? Είναι κάποιο άλλο χαρακτηριστικό? Γιατί είσαι ένα ερώτημα το οποίο το έχει κατακτήσει αυτό.
Εγώ θα πω το εξής, ότι πιστεύω οι καλλιτέχνες γενικά, όλοι οι καλλιτέχνες με ό,τι ασχολούνται και οι καστικοί ακόμα, πρέπει να έχουν μια συνέπεια. Έτσι, να έχουν μια συνέπεια. Πάνω απ' όλα με τον ίδιο τους τον εαυτό, έτσι, και με το ίδιο τους το έργο. Έτσι, βεβαίως το βλέπουμε ότι και καλλιτέχνες να μην είναι, οι άνθρωποι μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς, μία ψηφίζουν το ένα, μία ψηφίζουν το άλλο. Δεν υπάρχει ούτε καν πολιτική συνείδηση. Όμως αυτό είναι ένας στόχος, ένας μεγάλος στόχος για όλους τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς πάνω απ' όλα με τον εαυτό μας, έτσι, και αφού είμαστε πρώτα απ' όλα συνεπείς με τον εαυτό μας και με το έργο μας κατ' επέκταση, μετά θα επεκταθούμε λοιπόν και στο κοινό μας και το τι θα πούμε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε την ευθύνη, πιστεύω, να είμαστε συνεπείς, όχι μόνο σαν καλλιτέχνης απέναντι στο κοινό, αλλά απέναντι στο φίλο μας, ξέρεις, στην κοπελιά μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, να έχουμε μια συνέπεια, να έχουμε μια σταθερότητα σε αυτά τα πράγματα που λέμε, που εκφράζουμε και με την οπτική που θέλουμε και έχουμε αποφασίσει να βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό. Αυτό θέλω μόνο. Να έχουμε συνέπεια και ειλικρίνεια. Αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Μηθριλάτη. Να περάσω ξανά στο ζωγράφο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές και στην ιστορία του hip hop που δοκιμάζουν νέοι ήχοι και το βλέπουμε και στο σήμερα. Θεωρείς ότι υπάρχει χώρος για ένα πάτρεμα με την παραδοσιακή μουσική που έχουμε μεγάλη ποικιλία κιόλας με το hip hop σε αυτό το είδος? Θεωρώ ότι η μουσική, όπως και κάθε τέχνη, είναι παγκόσμια κληρονομιά, είναι οικουμενική. Και μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε είδος μουσικής, από όπου και αν προέρχεται, κάποιος άνθρωπος από οποιαδήποτε χώρα και αν είναι. Σεβόμενος όμως πάντα τα δομικά στοιχεία της μουσικής, τα δομικά στοιχεία του hip-hop εν προκειμένου. Είμαστε ταυτόχρονα, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει τρομερά πλούσια μουσική παράδοση, από τα κριτικά, τα ριζίτικα, από τα υπηρώτικα, τη λαϊκή μας μουσική, από το Θοδωράκι μας, το Χατζηδάκι μας, από τα δημοτικά μας, και έχουμε και, αν μη τι άλλο, πολλούς σπουδαίους στιγουργούς. Το αν θα δανειστούμε στοιχεία, το αν θα δανειστούμε μουσικές φόρμες ή ύφος, είναι καθαρά στο χέρι του κάθε καλλιτέχνη. Για παράδειγμα τα Εμισκούμπρια και ο Μηθριδάτης που έχουμε την τύχη να είναι εδώ σήμερα. Αυτό το πράγμα το κάνανε ίσως καλύτερα από όλους. Φέραν αυτή τη μουσική από το Bronx όπου γεννήθηκε, στην Κυψέλη, και μιλήσανε για τα καλώς και για τα κακώς κείμενα. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που τους αγάπησε ο κόσμος. Τα Εμισκούμπρια χειριστήκαν κυρίως το αστικό τοπίο και τους ανθρώπους της κοινωνίας της Αθήνας. Εγώ στη μουσική μου προσπαθώ από άλλη σκοπιά να ασχοληθώ με την Ήπεθρο, με τα στοιχεία της επαρχίας μας. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι το κοινό μας, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό το πράγμα, γιατί το κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Και αυτό ίσως είναι και αυτό το οποίο ο κόσμος το εισέπραξε χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο μπήκε μέσα του. Είναι όπως είναι οι συχνότητες, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνεις, αλλά σε κάνουν, το νιώθεις. Ευχαριστούμε τον ζωγράφο. Να συνεχίσουμε μια ερώτηση, επειδή πριν ο Φρανκ είπε για την πορεία ενός νέου που θέλει να δοκιμάσει. Εσύ από το χώρο που βλέπεις, από ό,τι ξέρεις, το ζήτημα των εταιριών, των χορηγών, όλου αυτού του συστήματος, επηρεάζει τώρα στο περιεχόμενο την πορεία ενός καλλιτέχνη? Αρχικά εγώ ερωτεύτηκα την κουλτούρα. Ερωτεύτηκα τη μουσική σαν μουσική, αλλά ερωτεύτηκα και τον ντύσιμο, τα φαρδιά που ήταν τότε. Ερωτεύτηκα τον γραφίτι, ερωτεύτηκα τον break, ερωτεύτηκα το skate, το οποίο δεν κατάφερα ποτέ να μάθω. Ερωτεύτηκα την κουλτούρα όλη. Πλέον δεν υπάρχει κουλτούρα. Και συμφωνώ και με τον Μηθριδάτη ότι όχι, το hip hop δεν είναι mainstream μουσική στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι να ακούνε ένα καλλιτέχνη, δεν έχουν ιδέα όμως
τίποτα άλλο γύρω από αυτό. Μπορεί να ξέρουν τον καλλιτέχνη και να μην έχουν ιδέα το συγκρότημα από το οποίο βγήκε. Σίγουρα οι εταιρείες, ενδεχομένως και οι χορηγοί, να βοηθούν κάποιους καλλιτέχνες. Σίγουρα όμως καταστρέφουν άλλους. Δεν είχα την τύχη, την ατυχία να είμαι ποτέ μου σε κάποια εταιρεία. Δεν μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπος από μέσα. Δεν το έχω βιώσει. Ούτε χορηγούς είχα ποτέ. Αλλά πλέον δεν ξέρω και αν χρειάζεται κιόλας. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μουσική βιομηχανία. Και κάτι άλλο. Το αν έχει 1000 views ή αν έχει 1 εκατομμύριο views ή 10 εκατομμύρια views, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι και εμπορικό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε στην τελευταία του λεπτομέρεια, ότι πολλά από αυτά είναι υποκινούμενα και τα διαχειρίζονται άλλοι. Ευχαριστούμε τον Ζαγράφο. Ρέτρο, μίλησες πριν για τις κυρίαρχες θεματικές. Αυτή η λογική και πώς επηρεάζει την νεολαία, κατά τη γνώμη σου? Κοίτα, το hip-hop ίσως έχει δύο βασικά γνωρίσματα στο μουσικό του μέρος τουλάχιστον. Συγγνώμη, ένα είναι η αμεσότητα. Αυτό ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει αυτό που πραγματικά σκέφτεται ή ζει ή όχι. Και με βάση αυτό, ο κάθε άνθρωπος όταν προσεγγίζει αυτή τη μουσική έχει μια επιλογή στο πόσο θα τον επηρεάσει. Εξαρτάται από ποιο πρίσμα θα την προσεγγίσει και φυσικά το υπόβαθρό του και το τι κάνει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω. Έχει μια διασκεδαστική πλευρά το hip hop και έτσι ξεκίνησε, για να είμαστε ειλικρινείς, από την ανάγκη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν κοινωνικά, βιώνανε τον κοινωνικό και τον οικονομικό αποκλεισμό για να μπορέσουν να διασκεδάσουν. Έτσι, αυτό σαν παρένθεση. Ωστόσο, χωρίς να παραβλέπουμε αυτή την πλευρά, κάποιος που ακούει αυτή την μουσική μπορεί να ακούσει και τραγούδια με τα γνωρίσματα, τα αρνητικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που προανέφερα. Ενδεχομένως να περάσει όμορφα ή όχι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία μας τώρα δεν θα επηρεαστεί έτσι ώστε να τον διαμορφώσει. Το αρνητικό και αυτό που με ανησυχεί με μία έννοια είναι ότι βλέπω παιδιά, ας πούμε, πολύ, πολύ μικρών ηλικιών, δηλαδή δημοτικού, όχι εφήβους, ας πούμε, που ακούν αυτή τη μουσική. Και κατά τα άλλα θα χαιρόμουν. Αλλά δυστυχώς τα ακούσματα που φτάνουν σε αυτά τα μυαλά είναι τα ακούσματα που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά που ανέφερα πριν. Και νομίζω ότι σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες όπου τα παιδιά διαμορφώνουν συνείδηση, δεν επιδρούν θετικά έτσι ώστε αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας να διαμορφώνουν χαρακτηριστικά τα οποία να τους έχουν σε ένα επίπεδο, να το πω έτσι, σε ένα βαθμό το μυαλό τους να σκέφτεται εναλλακτικά, διαφορετικά και όχι μέσα στα όρια του συστήματος. Δεν λέω ότι φταίει το hip hop, αν κάτι τέτοιο εν τέλει συμβαίνει και δεν είναι δικιά μου ανησυχία, ας πούμε, ως πατέρας κιόλας. Και ούτε συμμερίζομαι τη γνώμη που δεν υπάρχει τόσο στη χώρα μας, αλλά π.χ. στην Αμερική, ας πούμε, συζητιέται εάν το hip hop ευθύνεται εν μέρη για την εγκληματικότητα. Διαφωνώ με αυτό. Το hip hop, όπως είπαμε με τον έναν τον άλλο τρόπο νωρίτερα, περιγράφει, αντικατοπτρίζει. Ωστόσο, αναπαράγοντας και εκθιάζοντας αυτά τα πράγματα, τα νομιμοποιεί στη συνείδηση. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στο πώς διαμορφώνεται η συγκεκριμένη συνείδηση μέσα από αυτά τα γνωρίσματα. Μια παρενθεσούλα να κάνω, μεταξύ μας αυτό τώρα που σου λέω, θα μας ακούει κανένας άλλος, αλλά
Δεν είναι το hip hop που είναι η ευθύνη του να μάθει τα παιδιά, είναι το σπίτι τους, έτσι, οι γονείς τους, έτσι, αφού μεταξύ μας τώρα μην νομίζεις, αυτό. Αυτά που βλέπουν στο σπίτι τους μετά τα επιλέγουν στο hip hop μετά, κατά αυτό. Λοιπόν, έχουμε δει και τις τελευταίες δεκαετίες από την αρχή, δηλαδή το hip hop και στο σύγχρονα, ότι έχει αλλάξει και ο ήχος του πολλές φορές, δοκιμάζονται νέα πράγματα και στο εξωτερικό και εδώ. Πολλοί λένε, ειδικά για το σήμερα, ότι αυτό δεν είναι πια η ίδια μουσική, δεν έχει hip hop. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Έχω πολύ καλή γνώμη. Αν το hip hop ήταν άνθρωπος, σήμερα θα ήταν μεσήλικας. Γεννήθηκε στα τέλη των 70s. Σήμερα θα ήταν, τέλος πάντων, ένας άνθρωπος, παιδί μου, αυτό. Πόσα χρόνια μου πέρασε, 50 φεύγα, τέλος πάντων, πόσο είναι, 40 κάτι είναι. Ναι, σαν το Μηθριδάτη. Τι το κάνει όμως, έχουμε σκεφτεί τι το κάνει να παραμένει πάντα φρέσκο και πάντα να ανανεώνει το κοινό του με πιτσιρικάδες κιόλας. Δεν είναι ότι απλά διατηρεί το παλιό κοινό του, ανανεώνει το κοινό του. Το hip hop είναι το μόνο είδος που αλλάζει συνέχεια, αλλά διατηρεί τις ρίζες του. Το rock, ας πούμε, δεν είχαν σχέση ιδιαίτερη, ας πούμε, οι πανκάδες με αυτούς που ακούγανε Chuck Berry, ξέρω εγώ. Στο hip hop, οι πραγματικοί hip hop heads που λέμε μπορεί να ακούνε Migos, αλλά έχουν ακούσει και Slick Rick, έχουν ακούσει και Rakim. Αυτό που κατά τη γνώμη μου κάνει το hip hop διαχρονικό σαν είδος με το γεγονός ότι εξελίσσεται ασταμάτητα, είναι ότι παραμένει ίδια η κοινωνική ρίζα που το γεννάει. Που πια είναι ουσιαστικά οι Αφροαμερικάνοι των Αμερικάνικων γκέτο, οι οποίοι τα περνάνε ζόρικα και κάνουν μουσική με όσα μέσα διαθέτουν. Κάποιοι από αυτούς γίνονται και μεγάλα ονόματα και popstars κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, τέλος πάντων. Αυτό που λείπει, και βασικά αυτό είναι, αυτοί είναι που θα μου πουν, σε μένα τουλάχιστον, προσωπική μου γνώμη είναι, εγώ από αυτούς θα μάθω τι είναι το hip hop και τι όχι. Ότι αυτοί ανεβάζουν το hip hop. Εγώ από την άλλη άκρη του κόσμου δεν μπορώ να κρίνω τις δικές τους επιλογές. Με την άποψη ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και ιδιαίτερα διαμορφωμένο ήχο. Δεν έχουμε τον ελληνικό hip hop ήχο. Μια ζωή αντιγράφουμε από εκεί, έτσι, τα πρότυπα, τις μουσικές, τις εξελίξεις. Δεν έχουμε αυτό που έχουν, ας πούμε, στη Βρετανία που έχουν το grime, στη Λατινική Αμερική που έχουν το reggaeton. Δεν έχουμε τη δικιά μας παραλλαγή του hip hop. Και αυτό που κάνει ο ζωγράφος, ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραίο βήμα που προσπαθεί να το συνδέσει με τις εδώ συνθήκες, να το παντρέψει. Ο ήχος που είναι της μόδας αυτή τη δεκαετία, που το θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι το σάπιο κτλ., δεν είναι κάτι άλλο παρά το hip hop του αμερικάνικου νότου. Όπως ήταν το hip hop της Νέας Υόρκης ή το, που ήταν το boom bap, ας πούμε, που θεωρούμε ότι είναι το κλασικό hip hop. Το κλασικό hip hop ήταν απλά το hip hop που ακούγανε στη Νέα Υόρκη στα 90s και στις αρχές του 2000. Ή το G-Funk που ακούγανε στη Δυτική Ακτή κτλ. Αλλάζει το mainstream, αλλάζει από εποχή σε εποχή. Δεν είναι από μόνο του το trap αρνητικό ή θετικό. Αρνητικό ή θετικό είναι το περιεχόμενο που θα επιλέξεις να του δώσεις. Και φυσικά η κάθε μορφή γεννιέται προκειμένου να, και παράλληλα με το περιεχόμενο που θέλει να τη δώσει ο δημιουργός, έτσι. Αυτό που έχει αλλάξει αυτή τη δεκαετία, παγκοσμίως τουλάχιστον, τώρα για την Ελλάδα, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε για το αν είναι ή όχι mainstream το hip hop. Εγώ μιλάω παγκοσμίως όμως. Παγκοσμίως είναι αντικειμενικό ότι είναι το top pop mainstream είδος. Είναι αντικειμενικό ότι και στον ήχο του λοιπόν θα πρέπει να αμβλύνει κάποιες σκληρές πλευρές του, θα πρέπει να είναι πιο πιασάρικο, πιο μελωδικό, έχουν μπει τέτοια στοιχεία μέσα. Στην Ελλάδα οι εκπρόσωποι του, εντάξει, νομίζω ότι του έχουν δώσει πολύ κακό όνομα αυτό. Αλλά είναι απλά ήχος, τέλος πάντων, μην κολλάμε λίγο στον ήχο. Ευχαριστώ, Θάνη. Θα γυρίσω στην αρχή της συζήτησης. Το τελευταίο καιρό υπερπροβάλλεται η χλειδά της ζωή, τα ναρκωτικά μέσα από τα τραγούδια, σε στίχους αρκετών τουλάχιστον mainstream τραγουδιών. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι γίνεται, αν επηρεάζει? Νούμερο ένα, παιδιά, να πω, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Εγώ που μπορεί να ακούω Slick Rick, δεν ακούω Migos, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Λοιπόν, δεν θα συμφωνήσω πολύ με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο με αυτά που είπε. Πιστεύω ότι το hip hop είναι hip hop.
ξέρουμε πολύ καλά όταν θέλουμε να πούμε ότι συμφωνώ με τις ρίζες που είπες. Όταν έχουμε ρίζες και έχουμε βάσεις, ξέρουμε που πατάμε. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να ξέρουμε πώς θα πούμε ότι, τι είναι αυτό που ακούμε, έτσι. Τι είναι αυτό που ακούμε, έτσι. Όταν ξαφνικά ακούμε κάτι άλλο, δεν λέμε «Α, είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά είναι κάπως αυτό». Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος ήχος που λες εσύ, το trap που λένε και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι εξέλιξη του hip-hop, νομίζω ότι είναι μια μετάλλαξη του hip-hop. Δεν έχει καμία σχέση, μπορεί να πηγαίναν ηχητικά λόγω South, όπως είπες και εσύ πριν, μέχρι ενός σημείου βάρεα, κάποια στιγμή πήρε άλλη πορεία και άλλο τρόπο. Το θέμα μου τώρα είναι το εξής, μου λες, λένε προωθούν τα ναρκωτικά, νούμερο ένα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες ακριβώς, για ποια ναρκωτικά, γιατί όλοι για ναρκωτικά μιλάνε, αλλά μιλάνε για διαφορετικά ναρκωτικά. Οι μεν και για άλλα ναρκωτικά, οι δεν. Οι μεν λένε για μαριχουάνα, οι άλλοι λένε για κοκαίνη. Για ποια τα δύο έχεις πρόβλημα? Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, νούμερο ένα, παιδιά, κάποιοι που λέτε για τα ναρκωτικά, νούμερο να σας καταλαβαίνουμε τι λέτε, έτσι. Γιατί το hip hop, λοιπόν, ένας βασικός κανόνας είναι λόγος, έκφραση. Μεταδίδουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Γλώσσα, αυτό το πράγμα χρησιμοποιούμε. Αυτή τη στιγμή, η νέα γενιά που μου λέστε, ο νέος ήχος, το έχει καταστρέψει αυτό. Όχι το έχει καταργήσει γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει ορχιστρικά. Το έχει καταστρέψει, το έχει δηλαδή, πώς να το πω, το έχει... Δεν χρειάζεται πια να έχουμε γλώσσα για να συνεννοηθούμε. Μπορούμε να... Θα μπορούσα να σας μιλάω εγώ τώρα έτσι και να κάνω επιτυχία. Λοιπόν, οπότε αυτό τώρα για τα ναρκωτικά και τα λοιπά, μου λες νούμερο ένα, πρέπει να το καταλάβω ότι το λένε. Ή από εδώ, γιατί υπάρχουν και οι από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω ποτέ το τι λένε οι άλλοι. Κρίνονται οι άλλοι και από μένα, δεν είναι η στιγμή να τους κρίνω τώρα, έτσι. Το hip hop είναι το μοναδικό είδος στον πλανήτη το οποίο σου δίνει, είναι το μέσο και σου δίνει το δικαίωμα να εκφράσεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, ό,τι σε εκφράζει, ό,τι και να είναι αυτό. Σαν να κάθεσαι με την παρέα σου σε ένα καφέ και να τα συζητάς. Να μιλάς για τα πάντα, μπορείς να πεις τα πάντα, αρκεί να είναι η πραγματική σου θέση, η πραγματική σου οπτική, έτσι, και η κρίση σου σε ό,τι θες να σχολιάσεις. Πάλι ό,τι θες να σχολιάσεις. Λοιπόν, αυτό πιστεύω είναι το hip hop. Αν είσαι μονοδιάστατος, αν είσαι μονόπλευρος, αν είσαι μονοπλοκ, σε 10 κομμάτια έχεις την ίδια θεματολογία, πάλι θα κρυθείς γι' αυτό. Γιατί είναι σαν να πηγαίνεις 10 φορές με μια παρέα σε ένα καφέ και να λες το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Δεν θα σε κάνουν παρέα. Εκτός αν η παρέα σου είναι το ίδιο βαρετή σαν και σένα. Οπότε ναι, θα βρίσκεσαι τους αντίστοιχους. Οπότε το hip hop είναι τα πάντα. Μπορείς να εκφράσεις ό,τι θες. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ για ναρκωτικά. I don't give a fuck για τα ναρκωτικά. Δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Έτσι, αν θέλουν κάποιοι να τα πούν, ας τα πούν. Δικό τους θέμα είναι. Έτσι, αυτό είναι το hip hop. Από τη στιγμή που κάνουν hip hop, ας πούνε για ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ελευθερία του hip hop. Αυτό έχω να πω. Να επιμείνω εγώ λίγο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όπως είναι ο λόγος που λες, το hip hop είναι να λέει αυτό που ζει, που σκέφτεται, ό,τι θέλει. Έτσι, και όπως και στην πραγματική ζωή και στο hip hop έχει μια ευθύνη το λόγο του. Ειδικά όταν... Αυτό είπα, ότι κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να καθίσω εγώ τώρα να κρίνω τι. Το είπα πριν για είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα, στο συγκεκριμένο. Αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα που διαφωνώ. Βασικά διαφωνώ με τα περισσότερα πράγματα που λέγονται εκεί έξω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν θα σου πω. Βεβαίως και κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Από τη στιγμή που λες και κάνεις ένα statement και μέσω των τραγουδιών σου και των στίχων σου κάνεις statements, έτσι, παίρνεις μια θέση, πρέπει να είσαι υπεύθυνος για αυτά που λες, έτσι, και να είσαι έτοιμος να κριθείς γι' αυτό, έτσι, εννοείται. Από τη στιγμή που βγαίνεις δημοσίως και στην όποια άποψη, κρίνεσαι γι' αυτό, από όλους. Στο ζήτημα της θεματολογίας να επιμείνω, που είναι αυτό που είναι, σήμερα το βλέπουμε. Θεωρείς ότι το hip hop μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, ειδικά της νέας γενιάς που το ακούει κατά κόρη?
Το hip hop δεν έχει μία θεματολογία, ενία. Υπάρχει πλευρά την οποία σχολιάσατε πριν από λίγο, που μιλάνε για όλα αυτά τα οποία μιλάνε. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θεωρώ εγώ ότι είναι το υγιές κομμάτι του hip hop, με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν στίχο, έχουν πολύ ωραίες μουσικές, οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, έχουν ένα επίπεδο και ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Τώρα, αν μπορεί να διαμορφώσει το hip hop και κάθε μουσική την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, σίγουρα μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Εμένα, ας πούμε, στη δικιά μου προσωπικότητα, το hip hop την έχει διαμορφώσει ως ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Αλλά πιο πολύ, όχι σαν ακροατής, ψάχνοντας τον τρόπο για να μπορέσω να κάνω μουσική, εκεί με έμαθα. Εκεί αναγκάστηκα να δω τι είναι αυτό το οποίο θέλω να πω, γιατί θέλω να το πω, πώς θα το πω. Με βοήθησε στο να ακούσω άλλες μουσικές, να ανοίξουν οι ορίζοντές μου, να διαβάσω βιβλία. Άκουγα μια αντάκα ή ένα στίχο κάποιου hip hop συγκροτήματος και δεν το καταλάβαινα, έπρεπε να το ψάξω. Αυτή λοιπόν η ανάγκη, το να ψαχτώ, με βοήθησε σαν άνθρωπο. Διάβασα πάρα πολλά πράγματα, άκουσα πολλές μουσικές, ακόμα και αυτά τα οποία δεν μου άρεσαν, που δεν τέριαζαν στην ιδεολογία μου, στο χαρακτήρα μου, ακόμα και αυτά με βοήθησαν. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να πάρω σαν μουσικός την ευθύνη να διαμορφώσω την προσωπικότητα κανενός. Εάν το καταφέρω και είναι προς το καλό του, τότε ναι, θα χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό. Να ζήσουμε το ζωγράφο. Ρέτρο, εσύ πώς, έτσι πώς είναι και το hip hop σήμερα στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και παγκοσμίως αν θες, ποιο ρόλο πιστεύεις θα μπορούσε να διαδραματίσει? Λοιπόν, το ερώτημα είναι σε ποια μεριά διαλέγει να στέκεται το hip hop και κατ' επέκταση προφανώς ο εκάστοτε καλλιτέχνης και τι επιλέγει να παράγει μέσα από τα τραγούδια του και από τη δουλειά του. Ένα γνώρισμα πλέον του hip hop είναι αυτό που λέμε ότι το hip hop δεν έχει ιδεολογία και πάνω σε αυτό θα προσθέσω ότι έχει τελικά την ιδεολογία του ανθρώπου που γράφει τους στίχους και που τους λέει, του εργάστοτε καλλιτέχνη. Γενικά μιλώντας, η ριζοσπαστικοποίηση στην τέχνη και στην περίπτωση μας στο hip hop, ιστορικά αν θέλετε, αντανακλούσε και αντανακλά τον βαθμό ανάτασης, ανάπτυξης, ριζοσπαστικοποίησης του λαϊκού κινήματος. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τη μεταπολιτευτική περίοδο γραφτεί κανείς στα πιο όμορφα τραγούδια που ακούμε μέχρι και σήμερα. Έτσι, ωστόσο δεν έχουμε και την απέτηση στις σημερινές συνθήκες από τους καλλιτέχνες να στις δουλειές τους να βάζουν τα πράγματα έτσι όπως ενδεχομένως να θέλουμε σαν κομμουνιστές, βάζοντας δηλαδή την προοπτική της άλλης κοινωνίας που παλεύουμε και ούτω καθεξής. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία το πόσο ο καλλιτέχνης επιλέγει, βέβαια υπόθηκε αυτό με μια έννοια, να γιώνεται πραγματικά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, καταρχήν και των ακροατών του, πρώτα και κύρια, της κοινωνίας μας, της πραγματικότητας που ζει και βιώνει ο καθένας. Και εκεί θα γίνεται η πραγματική σύνδεση. Και ειδικά μια μουσική σαν το hip hop, πρέπει σε αυτό το πράγμα να στεκόμαστε όσοι την ακολουθούμε κάπως αυστηρά. Το μοτίβο δεν πρέπει να είναι, για να μιλήσουμε και στα σύγχρονα, influencer, follower. Πρέπει να είναι ένα ο καλλιτέχνης του hip hop.
με τον κόσμο που τον ακούει. Και εκεί είναι η μαγεία αυτής της μουσικής. Όταν ταυτίζεσαι με τον MC, όταν νιώθεις τους στίχους του, όταν οι στίχοι του μιλάνε, νιώθεις ότι μιλάει για σένα, ότι αυτός το γράψει για σένα ή ότι έχεις βρεθεί στη θέση του. Έτσι, αυτό είναι, μόνο αυτή η μουσική μπορεί να το δώσει αυτό το πράγμα. Κάτι ταπεινή μου άποψη. Και να κλέψω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή το σειρά που κάθομαι δίπλα σε έναν από τους ανθρώπους που δημιούργησαν το hip-hop στην Ελλάδα. Θα μοιραστώ μαζί σας ότι τα πρώτα μου ακούσματα ήταν η Μισκούμπρια και ο άνθρωπος δίπλα έχει γράψει την πιο σοφή ατάκα, ας πούμε. Λέει σαν τραγούδι «Έμαθα τη μάνα σου να λέει hip-hop», ας πούμε. Και είναι αλήθεια και ειδικά από την είδα εδώ πέρα μπορεί να σας το επιβεβαιώσει τι άκουγε στο αμάξι. Δεν ξέρω πώς βάζει συνεχίσει μετά από αυτό, αλλά έχει τη μία πλευρά που έβαλε ο ρέτρο. Είναι και άλλη πλευρά όμως ότι βλέπουν μία δημοτικότητα, μία υπερπροβολή, είτε φτιαχτεί είτε όχι όπως είπε ο ζωγράφος, ενός σχεδόν που δεν μιλάει γι' αυτό. Αισθητικά και ουσιαστικά μεταφέρει με κάποιες από τις πλευρές. Πώς βλέπεις αυτό να λειτουργεί, για ποιο λόγο? Αυτό είναι κάτι γενικά που προσωπικά με έχει απασχολήσει πολύ, γιατί το hip hop προσπαθούσε να ευδοκιμήσει, ας πούμε, να αποκτήσει κοινό χρόνια, δεκαετίες στην Ελλάδα και δεν τα κατάφερνε. Και ξαφνικά ήρθαν αυτοί που καταλαβαίνουμε όλοι για ποιους μιλάμε, τέλος πάντων, με κάτι τελείως ξένο, με κάτι εξωγήινο, τέλος πάντων, με κάτι που δεν έχει καμία αντανάκλαση, δεν έχει σχέση με την ελληνική κοινωνία, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό που λένε, το βγάζουν από το μυαλό τους. Και μάλιστα έγιναν όλα αυτά στα χρόνια της κρίσης. Και προσπαθούσα να σκεφτώ, γιατί αυτό που έτσι κάποιες σκέψεις που έχω κάνει πάνω σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς mainstream αμερικάνικο rap υπάρχει και ποιοτικό, παιδιά. Υπάρχει και ο Kendrick Lamar, ας πούμε. Υπάρχει και ο J. Cole. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Αυτοί επιλέξανε να κάνουν αυτό, τους Migos. Που εντάξει, διαφωνούμε με το Μυθιδάτη. Γνώμη μου είναι ότι στο τέλος της ημέρας όλα μουσική είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, και να διαφωνώ με κάτι μπορεί να το ακούω, αλλά δεν θα το συμμερίζομαι, Sony και Day. Αλλά ναι, υπάρχουν και τα σοβαρά. Γιατί δεν αντιγράψαν αυτούς, γιατί αντιγράψαν τους άλλους, ας πούμε. Αυτό που έχω σκεφτεί εγώ είναι ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης αφενός η παραδοσιακή μουσική βιομηχανία άλλαξε τελείως μορφή. Αυτά που ξέραμε τελειώσαν, ας πούμε ο κόσμος δεν είχε λεφτά να πετάει γαρίφαλα και να ανοίγει σαμπάνιες. Αφετέρου ο κόσμος έφτασε τώρα, στερήθηκε πάρα πολλά και αυτοί κάπως πατήσανε πάνω σε αυτή την ελπίδα, αυτή η ελπίδα που έρχεται. Κάνανε εμπόριο ελπίδα σε αυτή βασικά. Σου λένε έχω ελικόπτερα, έχω αλυσίδες, σε αυτόν τον κόσμο ήμουνα. Παρουσιάζονται σαν τον Jay-Z της Αγίας Βαρβάρας, ξέρω εγώ. Σου λένε εντάξει, ήμουνα κι εγώ σαν εσένα, πέρναγα δύσκολα στη φτώχεια. Τώρα τα κατάφερα, τώρα ανέβηκα, μπορείς κι εσύ. Πατάνε λοιπόν, γιατί γενικά έξω, τώρα είμαστε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έξω αυτά που ακούτε εδώ πέρα δεν τα ακούτε. Έξω ακούτε πάντα κεφάλια, έξω ακούτε μόνος θα τα καταφέρεις, αυτά ακούμε έξω. Το όλοι μαζί, το συλλογικά, την αλληλεγγύη, αυτά τα ακούμε μόνο εδώ. Ή από τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ έξω, από τα μέσα του ΚΚΕ, το ριζοσπάστη, τον οδηγητή κτλ. Από εκεί τα ακούμε αυτά. Το κυρίαρχο είναι το πάντα κεφάλια. Αυτοί πατήσανε στο πάντα κεφάλια και θα ανέβεις και μάλλον κάπου χτυπήσανε κάποιο νεύρο, ας πούμε, των ανθρώπων που θέλανε να ζήσουν μια άλλη ζωή, τους λένε έχω βίλες, ελικόπτερα, πισίνες, αλυσίδες, γυναίκες, ναρκωτικά, τέτοια, από το μυαλό τους τα βγάζουν, έτσι, μάλλον πιστεύω ότι και οι ίδιοι είναι λίγο θύματα των ονειρόξεών τους, ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι απλά ηθοποιοί. Και κάπου εκεί νομίζω παίχτηκε αυτό, εκεί κάπου οφείλεται τέλος πάντων η επιτυχία τους. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και τεράστια υπερπροβολή από τα μέσα που τους προωθούν και που κερδίζουν από αυτούς, έτσι. Δεν παίζεις εύκολα στα κανάλια, δεν βγαίνεις εύκολα σε συνεντεύξεις κτλ. Δεν σε παίζουν οι εφημερίδες τόσο εύκολα. Δεν είναι... Για κάποιο λόγο παίζουν αυτοί. Γιατί έχουν κονέ, γιατί είναι μέσα στην τωρινή τέλος πάντων μουσική βιομηχανία. Αυτά ήθελα να πω. Μετά έχετε να τα πείτε, ναι. Αλλά εμείς μάλλον θα πρέπει να κατέβουμε σε λίγο, οπότε.
Εντάξει, είπες πριν ότι θεωρείς μεγάλη ευθύνη το να διαμορφώσεις μια προσωπικότητα. Κατά τη γνώμη μου, αντικειμενικά γίνεται ως έναν βαθμό. Μπροστά στην νεολαία και εσείς, αν θες και ακόμα νεότερες ηλικίες, ποιο είναι ένα μήνυμα, κάτι που εσύ έμαθες, ας πούμε, και θα ήθελες να σου το έχουν πει στην ηλικία των παιδιών που τώρα είναι 8, 10, 15, 18. Στα αγόρια θα ήθελα να πω να αγαπούν και να σέβονται τα κορίτσια τους. Τα κορίτσια να μην ξοδεύονται και να μην χαρίζουν τους εαυτούς τους εκεί που δεν πρέπει. Σε όλα τα παιδιά θα ήθελα να πω να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν τον κόσμο, να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες, με άλλους πολιτισμούς, να ακούσουν μουσική, να δουν θέατρο, να διαβάσουν βιβλία και να ερωτευτούν. Ευχαριστούμε τον ζωγράφο. Εσύ μια προτροπή, ας πούμε, σε ένα... στην νεολαία ή σε όποιον αρχίζει τώρα το hip hop. Μια πρόταση που έχεις να τους κάνεις. Παιδιά, νομίζω ότι εγώ τα είπα λίγο πολύ και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Καλό είναι σαν κοινό οι άνθρωποι να βλέπουν την ειλικρίνεια στον καλλιτέχνη που επιλέγουν να ακούσουν και να υποστηρίζουν. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να παρασυρώμαστε, έτσι, στον όχλο και στη μάζα. Είναι πολύ εύκολο να ακολουθούμε διάφορα ονόματα και διάφορους καλλιτέχνες οι οποίοι λένε για το πόσο καταπιεσμένοι είναι από την κοινωνία, να πω και εγώ την άλλη πλευρά. Και την ίδια στιγμή, ας πούμε, μπορούν να δουν γύρω τους ότι έχουν 5.000, 6.000 κόσμο, έτσι, και έχουν πληρώσει ένα εισιτήριο και αυτά λεφτά σε κάποια τσέπη πάνε. Οπότε θα ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, το πόσο ειλικρινείς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το πόσο προβληματισμένοι είναι με την κοινωνία που ζουν, γιατί αυτή η κοινωνία που ζουν τους έχει δώσει 6.000 κόσμο, ας πούμε, από κάτω να τους πληρώνουν εισιτήρια. Οπότε, μάλλον θα έπρεπε να είναι ok με την κοινωνία που ζουν. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το κοινό πρέπει να βλέπει λίγο ξεκάθαρα το ποιον πάει να δει, το τι ακριβώς θέλει από αυτόν, τι θέλει να αποκομίσει από αυτόν τον καλλιτέχνη ή από τους καλλιτέχνες. Από εκεί και πέρα, άμα θες να ασχοληθείς ενεργά με αυτό το είδος, η συμβουλή μου, εκτός από το να είσαι ειλικρινής και συνεπής, έτσι, με αυτά που λες και υπεύθυνος για αυτά που λες, είναι να κάνεις μόνο αυτό. Να μην είναι το χόμπι σου, να μην είναι όταν έχω χρόνο το κάνω. Με λίγα λόγια, φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνεις παρά τα την πρωινή σου δουλειά, αν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό. Αλλιώς, χομπάκι. Χομπάκι, παιδιά. Άμα είναι χομπάκι, επίσης καλό είναι να καθόμαστε και στα αυγά μας, έτσι, να το λέμε. Θέλει λίγο γόνατα η δουλειά. Δεν έχει σημασία αν θα πετύχεις. Δεν έχει σημασία αν θα αποτύχεις, δεν έχει σημασία αν θα βγάλεις λεφτά ή αν δεν θα βγάλεις. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Και αυτό το δίνει μουσική, αυτό το δίνει τέχνη και κατ' επέκταση το hip hop, μια που μιλάμε γι' αυτό. Λοιπόν, ασχολήσου μόνο με αυτό, φίλε μου, εσύ που θέλεις να το κάνεις. Αυτό, μόνο και μόνο με αυτό. Thank you. Ευχαριστούμε τον Μεθυντάτη. Να δώσουμε τον λόγο στον Ιάσο Αφανό, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, να κλείσει αυτή την εκδήλωση. Ναι, μέλος του ΚΟΣΟΕ, όχι του Γραφείου. Λοιπόν, εντάξει, νομίζουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η εκδήλωσή μας έχει πετύχει το σκοπό της, όχι μόνο από τη μαζικότητα, αλλά και από τη συζήτηση που έγινε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξανά τους ομιλητές που ήταν εδώ. Θα διακάτσουμε μετά. Με ένα νεράκι μας βγάλατε τη δουλειά, ρε παιδιά. Για το κλείσιμο θέλαμε να θίσουμε ορισμένα ζητήματα και να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, εμείς δεν θέλουμε, όπως συνηθίζουν άλλοι, ούτε να αγιοποιήσουμε, ούτε να στοχοποιήσουμε ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα με τις διαφορετικές εκφάνσεις και τάσεις που σε αυτό συμπεριλαμβάνονται.
και θα γίνει συζήτηση μετά από ό,τι κατάλαβα. Εξαιτίας ορισμένων λίγων ή πολλών δημιουργών και της δουλειάς τους, είπαμε και εισαγωγικά επ' αυτού αρκετά, δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε βαθμολογητές. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για το θέμα αναδεικνύει τη διάθεση να επανέλθουμε με αντίστοιχες θεματικές εκδηλώσεις και θα το κάνουμε. Σημειώνουμε ότι σε πολλές πλευρές της σημερινής αντιπαράθεσης γύρω από τα ζητήματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τις μορφές και το περιεχόμενό της, έχουμε τοποθετηθεί σε άλλες εκδηλώσεις, σε άλλα κείμενα, με παρεμβάσεις από το Τμήμα Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εμείς θέλουμε σήμερα στο κλείσιμο της απόψινής εκδήλωσης να αναφερθούμε επιγραμματικά σε ορισμένα ζητήματα που νομίζουμε ότι είναι επίκαιρα και αφορούν και τους δημιουργούς και το κοινό του ελληνικού hip-hop και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ζητήματα θεματολογίας και στίχου. Γιατί είναι λογικό ότι κάθε είδος δημιουργίας εκ των πραγμάτων μιλάει για όλα. Το ζήτημα όμως είναι από ποια σκοπιά τοποθετείται κανείς, από ποια οπτική γωνία. Στο βάθος, όλα τα καλλιτεχνικά έργα, είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε όχι, διαλέγουν θέση για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της κάθε εποχής. Για να μπούμε στο ψητό. Αυτό φαίνεται κάπως μπερδεμένο, ειδικά σήμερα, που για διάφορους λόγους είναι σχεδόν μόδα. Ένα μοτίβο που λέει όχι σωματεία, όχι κόμματα, το δόγμα νοπολίτικα, το δόγμα ότι στην τέχνη δεν υπάρχει χώρος για ενασχόληση με τα λαϊκά προβλήματα και τη λύση τους. Και από τη μια έχει όντως ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και φορείς που στηρίζουν συνειδητά αυτή τη γραμμή, δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε. Όλοι γνωρίζουν ότι επενδύουν σε αυτή μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, συγκροτήματα του τύπου, άλλοι μηχανισμοί, φασιστικές ομάδες, παρατάξεις πολιτικών κομμάτων που είναι ή και δεν είναι στη Βουλή, οργανωμένοι στρατοί μεγαλοειδιοκτητών ομάδων κλπ. Απ' την άλλη, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι οι ίδιοι που λένε ότι δεν θέλουν να μπλέξουν σε εισαγωγικά την πολιτική με την τέχνη, στην πράξη παίρνουν θέση απέναντι στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές βλέπουμε να τάσσονται με τη μεριά που βολεύει την εξουσία. Συχνά αυτό καλύπτεται με μια τάση εσωστρέφειας από τον δημιουργό που υποτίθεται ότι μιλάει μόνο για τον εαυτό του, μόνο για τα βιώματά του και τίποτα άλλο. Νομίζουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η στάση ζωής του κάθε νέου και της κάθε νέας στη μόρφωση, στις ανθρώπινες σχέσεις, στον τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, στη δουλειά, στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που το σύστημα μας θέτει, τις οικονομικές αλλά όχι μόνο αυτές, συνεπώς και στην καλλιτεχνική δημιουργία, αν μετέχει ενεργά σε αυτή, καθορίζεται από το πώς απαντάει στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Από το κατά πόσο έχει έρθει σε επαφή με τις προοδευτικές ιδέες, κατά τη γνώμη μας και την ίδια τη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες. Από εδώ ξεκινάει η σημασία στη διαπαιδαγωγητική πλευρά αυτής της αμφίδρομης σχέσης δημιουργού και κοινού. Έγιναν και ερωτήσεις πάνω σε αυτό, σε αυτό που λέγεται διαπαιδαγωγητική λειτουργία της τέχνης. Ο καλλιτέχνης νομίζουμε ότι έχει μια ευθύνη απέναντι στο κοινό του, καθίσταται για αυτό πρότυπο, ιδιαίτερα στις πιο ευαίσθητες ηλικίες. Έχουμε παραδείγματα και από τις δύο πάντες, με δημιουργούς που έχουν βοηθήσει σημαντικά στο να αναδείξουν στο κοινό τους αξίες και ιδανικά να καλλιεργήσουν ευαισθησίες για τις οποίες δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στα μέσα και στην εκπαίδευση. Έχουμε φυσικά παραδείγματα και από την ανάποδη, και αυτή είναι μια επίσης επίκαιρη συζήτηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι, πώς να το πω, άλλοτε είναι Ιλουμινάτι, άλλοτε είναι μόνο κατοστά ευρα και τα δυο μπορεί να είναι μαζί ντεκόρ σε προεκλογικές εκστρατείες όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος, άλλοτε είναι όλα αδιέξοδα, με μια στεγνή θα λέγαμε απεσιοδοξία, μια αναπαραγωγή του τίποτα δεν γίνεται. Νομίζουμε ότι τα δεκάδες εργασιτεχνικά σχήματα που αυτή τη στιγμή παράγουν ή θέλουν να παράξουν έργο έχουν μεταξύ άλλων μια ευκαιρία να αντιπαρατεθούν σε αυτή τη σάπια μαζική κουλτούρα που συζητήσαμε και τώρα, που υπερπροβάλλεται δυναμώνοντας τη φωνή ενός σημαντικού μέρους της νεολαίας που δεν συμβιβάζεται, που στέκεται με αξιοπρέπεια απέναντι στις δυσκολίες. Κοιτώντας το στιχουργικό περιεχόμενο στην ελληνική hip-hop σκηνή, μπορούμε επίσης να διακρίνουμε μια ισχυρή τάση διαστρέβλωσης της έννοιας του αντισυστημικού. Ως τέτοια, συχνά προβάλλεται μια στάση επεφημίας για τα διάφορα κυκλώματα της νύχτας, για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, γενικώς για αυτό που λέμε υπόκοσμο και τη σχέση του με το παρακράτος, δηλαδή μια τάση απενοχοποίησης αυτών των κυκλωμάτων και της οργανικής του σύνδεσης απευθείας με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και με το επίσημο κράτος. Την ίδια στιγμή, αληθινές αντισυστημικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι ταξικοί αγώνες, οι διεκδικήσεις των συνδικάτων, η εργατική αλληλεγγύη, παρουσιάζονται ως μπανάλ, ως ξεπερασμένες, ενώ ως μαγιά να έχεις τις επαφές σου στο κινητό μαφιόζου και πάει λέγοντας. Ειδικά για την εξάπλωση του κοινωνικού φαινομένου της χρήσης ναρκωτικών ουσιών,
Νομίζουμε ότι η μουσική που απευθύνεται στους νέους θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει στον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στην αποκάλυψη τελικά ότι αυτοί που χτυπάνε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της νεολαίας μας διαφημίζουν απλόχερα το δικαίωμα στην αυτοκαταστροφή. Ένα άλλο θέμα εδώ είναι ο μύθος που σχετίζει την έμπνευση με τη μαστούρα. Δεν είναι ακριβώς της ώρας. Υπάρχουν σήμερα hip-hop σχήματα και καλλιτέχνες που εναντιώνονται στην κουλτούρα της διακίνησης και χρήσης και αυτό είναι θετικό. Βεβαίως το κοινωνικό φαινόμενο ναρκωτικά είναι πολυπαραγωγικό, αυτό είναι γνωστό. Δεν ευθύνεται φυσικά γι' αυτό αποκλειστικά η στοιχουργική κατεύθυνση κάποιου μουσικού είδους. Επίσης, ένα ζήτημα που είναι επακόλουθο της διαστρέβλωσης του αντισυστημικού που μόλις είπαμε, είναι η προβολή της ατομικής οικονομικής επιτυχίας μέσα από κατάπτυστες δραστηριότητες σε συνδυασμό με την εμπορική μουσική επιτυχία. Η εικόνα δηλαδή αυτή του φτωχού αποκλεισμένου νέου που έχει πιάσει την καλή γιατί επιβίωσε από κυκλώματα και ταυτόχρονα έκανε και μουσικές επιτυχίες. Για μας έχει σημασία το πώς επιβιώνει κανείς από τις δυσκολίες, το πώς καταφέρνει να στέκεται αλόβητος στα εμπόδια και όχι γενικώς το αν έβγαλε λεφτά. Δεν λείπει από την νεολαία μας η δίθεν ελπίδα μήπως και πιάσει την καλή. Αυτό είναι κάτι που το ταΐζει συνειδητά ο καπιταλισμός με το τζόγο, το έγκλημα, την επαγγελματική καριέρα, την καινοτόμη επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα. Αυτό που λείπει από την νεολαία μας είναι η ελπίδα και η γνώση ότι είναι εφικτό να χτίσουμε μια κοινωνία για όλους, γιατί σε ένα κόσμο για λίγους τελικά δεν χωράει κανείς και για να δεις το American Dream που λέγαμε πριν θα πρέπει να έχεις πέσει για ύπνο. Ακόμα ένα ζήτημα που θέλουμε να θίξουμε αφορά το πώς προσεγγίζεται η γυναική ανισοτιμία στον καπιταλισμό σε ένα μέρος του ελληνικού hip hop. Όλοι έχουμε ακούσει και στίχους και έχουμε δει και πολλά κλιπ. Συνολικά το πρότυπο αυτό της γυναίκας που είναι εμπόρευμα, που αγοράζεται, πουλιέται, που αποκτιέται αναλόγως τη φήμη και τα λεφτά, που δεν αξίζει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Αφορά ίσως και την αντιμετώπιση των γυναικών καλλιτεχνών από τους υπόλοιπους δημιουργούς και από το κοινό. Βεβαίως και αυτό το ζήτημα δεν αφορά στενά τη hip hop σκηνή. Θα περίμενε κανείς ίσως να είναι κάπως καλύτερη κατάσταση και αυτό είναι προς κατάκτηση. Επίσης έχει υποθεί από πολλούς και συμφωνούμε ότι δεν είναι τυχαίο πως το hip hop με τη συμβολή που είχε και έχει ενάντια στο φασιστικό ρεύμα στοχοποιήθηκε και αυτό μεταξύ άλλων εκφράστηκε, κορυφώθηκε με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στεκόμαστε σε αυτό γιατί ακριβώς τα στοιχεία που οι φασιστικές συμμορίες στοχοποίησαν στο hip hop, δηλαδή η διεισδυτικότητα, η αμεσότητα, η ικανότητα. Η ικανότητα να φυπνίζει, να περνάει πολιτικά μηνύματα, συνολικά η απήχησή του στην νεολαία, είναι αυτά που όσοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε για να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι αυτή δεν επικράτησε και στη γνωστή συνέντευξη που ακολούθησε. Επισημένοντας αυτά τα στοιχεία διεισδυτικότητας, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν εννοούμε στίχο κατά παραγγελία, δεν εννοούμε να κάνουμε συνθηματολογία, ούτε αυτονομούμε μονοσήματα την επίδραση της τέχνης στην κοινωνική συνείδηση. Και εδώ υπάρχουν ευτυχώς πολλά θετικά παραδείγματα σε σχέση με αξίες και ιδανικά. Σε σχέση με την αλληλεγγύη ενάντια στη φιλανθρωπία, την ανάγκη αντιμετώπισης του φασισμού από το εργατικό λαϊκό κίνημα, σε σχέση με την ανάδειξη των αιτιών του μεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύματος, με την εναντίωση στον πόλεμο που γίνεται για τα κέρδη των λίγων κτλ. Από αρκετά σχήματα και καλλιτέχνες. Θα πει κανείς, μόνο για πολιτικά ζητήματα μας λέτε τόση ώρα. Μόνο για αυτά θέλετε να μιλάει η μουσική που αγαπάτε. Όχι, απαντάμε. Η συναισθηματική έκφραση, ο έρωτας, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι φόβοι και οι ανησυχίες, η ζωή και ο θάνατος. Και βέβαια είναι όλα αυτά ξεχώριστα με την καλλιτεχνική δημιουργία από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Λέμε απλώς ότι τελικά το πώς ένας άνθρωπος στέκεται συνολικά στη ζωή του, όλα αυτά, ως άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ναι, σχετίζεται με την αντίληψη που έχει διαμορφώσει για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ερωτήματα της κάθε εποχής. Γι' αυτό για εμάς, για την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, είναι καθήκον να καλλιεργήσουμε την αγάπη για την ολόπλευρη μόρφωση, το αισθητικό κριτήριο, ταυτόχρονα με την πάλη για μια καλύτερη ζωή. Και είμαστε εμείς οι ίδιοι που θέτουμε πρώτα από όλους φίλους και εχθρούς, στους εαυτούς μας, το ιδού, η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Απ' την πλευρά μας είμαστε βέβαιοι ότι όσο θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τόσο θα δυναμώνει το όραμα για το σοσιαλισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της αληθινής δικαιοσύνης και της πιο πλατιάς και ουσιαστικής δημοκρατίας και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα εκφραστεί αναπόφευκτα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και φυσικά και στην καλλιτεχνική δημιουργία.
για τη σημερινή περίοδος οπισθοχώρησης του εργατικού κινήματος και των επαναστατικών ιδεών που καθρεφτίζεται και στο επικρατές καλλιτεχνικό περιεχόμενο, είναι βέβαιο ότι είναι προσωρινή, άλλωστε στα βιβλία της ιστορίας του μέλλοντος δεν θα είναι παρά λίγες σειρές μπροστά στα μεγάλα γεγονότα που έπονται. Σας ευχαριστούμε.